Κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Πουσδούκου. Μιλώντας νωρίτερα με τον πρόεδρο, τον κύριο Χατζή, αυτό που ακούσαμε να λέει είναι ότι έχουν ήδη συναντηθεί 4 φορές με εσάς προσωπικά. Δεν τους έχει καλύψει καμία απάντηση και καμία στάση συνολικά του Υπουργείου, τόσο όσα τους έχετε εσείς ο ίδιος πει, όσα και ο Υπουργός, ο κύριος Λαφαζάνης, και γι' αυτό τώρα ζητούν απευθείας επικοινωνία και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Κοιτάξτε, πραγματικά νομίζω ότι ως κυβέρνηση σεβαστήκαμε από την πρώτη στιγμή την αγωνία των εργαζομένων. Από την πρώτη στιγμή δεσμευτήκαμε ότι οι θέσεις εργασίας δεν κινδυνεύουν. Από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε ότι εμείς στην παραγωγική αρσικότητα της χώρας θα φέρουμε πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας στην περιοχή από ό,τι υπάρχουν σήμερα. Αντίθετα, αυτός που απειλεί τους εργαζόμενους είναι η ίδια εταιρεία από τους χρησιμοποιούν σαν σπίδα. Και πραγματικά αναρωτιέμαι από όλα όσα είπαμε στις προηγούμενες συναντήσεις και συναντήσαμε και 2 φορές την ηγεσία της εταιρείας. Που είναι σπάνιο ένα Υπουργείο μέσα σε λίγους μήνες και όταν ξέρετε ότι παίζουν και πάρα πολλά άλλα σημαντικά θέματα, βάζει σε πρώτη προτεραιότητα και κάνει 2 φορές συναντήσεις με την εταιρεία. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουμε εμείς, και σωστά νομίζω το κάνουμε, είναι να εξετάζουμε ενδελεχώς όλη την επένδυση, να εξετάζουμε όλη την προοπτική των εξορίξεων στη Μακεδονία και οπουδήποτε αλλού. Με γνώμονα την προάσπιση της νομιμότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος. Παρ' όλα αυτά, λένε, κύριε Υπουργέ, μας το είπε νωρίτερα, μας το μετέφερε ο πρόεδρος, επαναλαμβάνω, ο κύριος Χατζής, ότι έχουν πάρει τις άδειες κάποιων εργαζομένων, δεν μπορούν να δουλέψουν και μάλιστα είπε και κάτι άλλο και το είπε ξεκάθαρα. Και είναι καταγγελία αυτό, ότι δηλαδή στις όποιες συγκεντρώσεις, στις όποιες αντιδράσεις συχνά πυκνά παρακολουθούμε, είτε μέσα από κανάλια, είτε μέσα από φωτορεπορτάζ, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν κάποιοι φερόμενοι, έτσι τους χαρακτήρισε, οι οποίοι έρχονται να συμπληρώσουν αυτές τις διαδηλώσεις, προκειμένου να δοθεί εικόνα ότι είναι εξίσου μεγάλο και το μέτωπο εκείνων που αντιδρούν προς τη λειτουργία. Μεταφερόμενοι διαδηλωτές. Έτσι ακριβώς τους χαρακτήρισε ο κύριος Χατζής. Κοιτάξτε, δεν θα μπω σε αυτή την αντιδικία. Ένα είναι βέβαιο, η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα. Σεβόμαστε απόλυτα το δείγμα των διαδηλώσεων ένθεν και ένθεν, αλλά να καταλάβει και η εταιρεία που χρησιμοποιεί τους εργαζόμενους σαν ασπίδα, ότι εδώ δεν είναι μια χώρα τριτοκοσμική που γίνονται επενδύσεις με ΜΑΤ και με στρατούς όπως σε κάτι άλλες τριτοκοσμικές χώρες. Εδώ πέρα δεν υπάρχει και το παραδείγμα ο κύριος ο ίδιος Ράης στη συνάντηση που είχαμε, ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε αυτή τη στιγμή επένδυση η οποία να είναι με τα ΜΑΤ. Εσείς... Άρα λοιπόν ή η εταιρεία στον ενδελεχή έλεγχο που κάνουμε, και εμείς δεν έχουμε κάνει καμία μονομερή ενέργεια, στον ενδελεχή έλεγχο που κάνουμε θα είναι σαφής απαντήσεις όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία και του μέλλοντος της πανέμορφης Καλκιδικής, ή δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να κάνουμε αυτά που γίνονται κάτω. Γιατί, να σας πω πάρα πολύ απλά. Απορώ αυτή η κινητοποίηση τι συνεισφέρει όταν έχουμε δεσμευτεί ήδη ότι με τον κύριο Λαφαζάνη θα ανέβουμε μαζί στην περιοχή να εξετάσουμε και από κοντά την επένδυση. Και θα γίνει τις επόμενες μέρες. Αφού λοιπόν θα πάμε που θα πάμε εκεί, η συγκεκριμένη κινητοποίηση τι εξυπηρετεί. Κάναμε εμείς κάποια ενέργεια η οποία είναι παράνομη ή μονομερής ή παραβλάπτει τα δικαιώματα των εργαζομένων? Θέλει να σας ρωτήσει ο κύριος Παπαδημίκος, κύριε Υπουργέ. Η εταιρεία δεν θέλει τον έλεγχο και γι' αυτό ακριβώς προκαλεί τους εργαζόμενους, τους απειλεί, τους εκβιάζει και τους βγάζει στον δρόμο. Μάλιστα. Εδώ στο πάνελ βρισκόμαστε με τον κύριο Τσουκαλά και τον κύριο Παπαμιμίκο. Ο κύριος Παπαμιμίκος θέλει να σας απευθύνει ένα ερώτημα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Σας άκουσα με προσοχή. Λέτε ότι πρώτα να πούμε ότι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι δεν είναι πιόνια. Άρα δεν είναι πιόνια κανένας καμιάς εταιρείας η οποία τους κατεβάζει στους δρόμους.